πολλές φορές κάνει το κάτι παραπάνω, διότι τρελαίνεται με την τεχνική την τρίπλα, θέλει να κάνει και τα τσαλιμάκια του. Έχει ωραία απαλλαγή από τον κεντρικό πιστοφύλακα μέσα στην περιοχή και ταυτόχρονα μπορεί ή να πασάρει να κάνει σουτ για γκολ. Είναι λοιπόν πηγή κινδύνου μέσα στην περιοχή. Αν αυτόν του δίνεις χρόνο, δεν πρέπει να ξαναβγεί από τον Ολυμπιακό. Φτιάξει και λίγο την ταχύτητά του που φτιάχνεται. Δεν είναι αργός ούτε γρήγορος πολύ, αλλά μέσα στην περιοχή έχει αυτά τα προσόντα που τα έχει μόνο ο Ιμπραϊμόβιτς από τους ψηλούς, όπως ο Βαμπάστεν, τόσο πολύ και καλύτερο στην μπάλα κάτω από τον Κοβάσεβιτς. Και με όλα τα άλλα προσόντα. Στο γκολ είναι ασύλληπτος. Έχει αυτή την απαλλαγή της τρίπλας, ζει με τα center back, του αρέσει να μην βγαίνει δεξιά-αριστερά πίσω κτλ. Να μάχεται εκεί. Τέτοιου center forward να τους βρεις να μάχονται μέσα δεν υπάρχει. Θα του βρει και ένα center forward άμα χρειαστεί και χρειάζεται να πάρει ο Ολυμπιακός, ένα ταχύτατο, γρήγορο να κάνει αυτός πιο μικρή κίνηση. Μου θυμίζει το Χρούμπερς με τον Μάστρουπ στο Αμβούργο, όταν πήραν το πρωταθλητήριο Ευρώπης εδώ που κερδίσανε τον Μπόνιεκ, τον Μπέντεκα, το Σιρέα, το Συγχωρεμένο, όλο τον κόσμο, Τσετήλε και τα λοιπά, 1-0 στο ΆΚΑ. Λοιπόν, κύριε Αλέφαντε, κάνε μικρή κίνηση ο Χρούμπερς, μεγάλη ο Μάστρουπ, ξυπνάτε να μαθαίνετε. Ωραία, μπάλα. Πάμε. Κύριε Μήνο, να μαθαίνετε, λίγο... άντε. Λοιπόν, πάμε, θέλω να μιλήσουμε λίγο και άλλα πράγματα. Είπαμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, πάμε να μιλήσουμε λίγο για το χθεσινό μάτι, το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, αλλά θέλω να το συνδυάσετε με το ΠΑΟΚ Άρης, όπου είδαμε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Είδαμε ένα ΠΑΟΚ που ρίχνει 4 γκολ στον Άρη και πάει στην Αθήνα με την ΑΕΚ και χάνει 1-0, λες και είσαι φιλικό, δεν καταλάβαμε τι έγινε. Πάμε. Κοίταξε. Εδώ κοίταξε, τώρα με τα μάτια αυτά θέλω να μου μιλήσετε. Για ΠΑΟΚ, για Σάντος, για ΠΑΟΚ, Κούπερ, για όλα αυτά. Πάμε. Ο ΠΑΟΚ... Μιλάμε. Ναι. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ, τα έχουμε πει επανειλημμένως. Πρώτα-πρώτα είναι από τα μεγάλα σωματεία, ο ΠΑΟΚ Άρης Ηρακλής, με φοβερές ιστορίες και με κόσμο κάτι το καταπληκτικό. Εγώ έχω προλάβει τη μεγάλη ομάδα και παλιά Γετζή Κουριουκίδη Παπαδάκη, τι να σου πω τώρα, για παιχταράδες μιλάμε τώρα. Πάω. Έχει ένα λαό ασύλληπτο. Αυτός ο λαός, τι να σου πω, δηλαδή παρακαλάω να έχει ένα αγκόκαλι παραμάτως χάρη, ειλικρινά σας μιλά. Διότι θα βλέπαμε τα πρωταθλήματα, μακάρι να πήγαινε και ο Άρης έτσι και ο Ηρακλής, να βλέπαμε τα πρωταθλήματα με μια Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι που θα μας κάνει το πρωτάθλημα να γίνεται χαμός. Δεν θα μας το κάνει η Καβάλα, η Ξάνθη, οι Σέρες, ο Θρασίβουλος Φιλής που έπεσε ή ο Πανθραϊκός που ήρθε εδώ με την ΑΕΚ, ο Κάρια παίξαμε καλά και έχει πάρει ένα μπόντο, περνάει την άλλη μέρα και η Λιβαντιά και όλοι αυτοί. Λοιπόν, έχει τα οικονομικά προβλήματα. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από τον Ζαγοράκη και από τον Βρίζα και τα λοιπά. Δεν μπορώ να το αφισβητήσω αυτό. Και μπράβο τους που κρατάνε την ομάδα, γιατί δεν υπάρχει το οικονομικό. Από εκεί και πέρα όμως, ο ΠΑΟΚ με αυτές τις δυνατότητες δεν μπορεί, ας πούμε, να χτυπήσει αυτά που ονειρεύεται ο κόσμος, τουλάχιστον να κερδίζει τα ντέρμπι. Πάρε τα 2 στη Θεσσαλονίκη, φέρε το 1 χ. Πάρε και τα 3. Πάρε 2 χ ή μία νίκη. Πάρε 3 χ, που λέει ο λόγος, να αρχίσει μια πρόοδο. Τουλάχιστον στην έδρα τους. Εκτός αυτού, πρέπει στο οικονομικό για να γίνει και αλλαγή παικτών. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία πέρσι έφτασε δεύτερη, στα play-off δεν πήγε, έχασε την δεύτερη θέση από τον Παναθηναϊκό. Κατεβάζει σχεδόν την ίδια ομάδα τη φετινή. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ για παραπάνω. Εάν έρθει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, και σου πάρει η ΑΕΚ τώρα με τα προβλήματά της, με όλα αυτά, και σου πάρει και την τρίτη θέση, από εκεί πέρα πότε θα πάρει την τρίτη θέση? Πώς το εξηγείτε αυτό, κύριε Αλέφαντο, ότι στην Τούμπα είναι δυνατός, ενώ στην Αθήνα έχει 19 παιχνίδια, έχει 4 ισοπαλίες και 15 ήττες? Κοίταξε, έχει 15 ήττες, 4 ισοπαλίες, έχει τα ντέρμπι τα μεγάλα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, κοίταξε, θα ξεκινήσουμε, ας πούμε, και γενικά, εντάξει, η άμυνά του μέσα στην έδρα της θα το παλέψει και έξω, εντάξει, και ο Μίνου σαν ΠΑΟΚ δεν είναι, ας πούμε, παμασχά να πεις να κάνω πρωταθλητισμό και τα λοιπά, ξέχασε το. Έχει τα center back, δυνατά παιδιά, από εκεί back προχτές είχε τον Αραμπατζή, παμασχά. Δηλαδή, να μάθουν και τα βασικά. Δεν επιτρέπεται τώρα όταν γίνεται αυτό, πρέπει να κάτσει ο Σάντος αυτό να πάρει και να μην λέει πως έχασα, τι έκανα. Να πάρει, όταν βλέπεις ότι παίζεται από τη δεξιά πλευρά, του back αριστερού του ΠΑΟΚ, το κατέβασμα και βλέπεις ένα σκόκο
που γίνεται ολόκληρη μάχη και λέει θέλω να πάρω τον πιντόλο. Λέω κάτσε να δω ρε, δεν είδα κανένα πιντόλογο στον Άρη, λέω. Τόσο ξύπνη είναι αυτή, ρε. Τι χαφάρα θα είναι, τον πιντόλο και τον πιντόλο. Ποιο πιντόλο να μου, και με τον Άρη που τον είδα. Τι είναι αυτό. Δηλαδή είχε στο Βερόνε, πες τι, υπάρχει και μεγάλη διαφορά ο Βερόνε με τον Μπεντόλο, με τον Σολέν, τώρα τρίκες τώρα, δεν χαφάκια της πλακούλας είναι όλοι αυτοί. Για πρωταθλητισμό μιλάμε. Για να έρθει τέταρτος, εντάξει, από εκεί πέρα δεν σου λέω, όλοι μπορεί να έρθουν. Τέταρτο, έχει πάει και Αβάλα τώρα, τέταρτη με το Παπαθανασίου και με το Βελιγκέκα τώρα. Σοβαροί να είμαστε. Ας λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλω να σου πω ότι φτάνει σε ένα σημείο. Φτάνει σε ένα σημείο η οποία η ομάδα του είναι αργή, δεν είναι γρήγορη η ομάδα. Δεν είναι γρήγορη κι αυτή. Το κέντρο τους, ο Γκαρσία πάντα, εγώ τον πρόλαβα στη Ρεάλ Μαντρίτη. Λέω τον πήρατε. Στη Ρεάλ, αργός παίχτης. Έφτασε σε σημείο, όποιος τον περνά, εντάξει, ένα δυνατό παιδί. Προχτές λέει ήταν και άρρωστος, δεν ξέρω. Ναι. Από εκεί και πέρα, προχτές ήταν δραματικός. Θα πάρουμε αυτό και μετά πούμε για τον Άρη. Έχεις μετά τον Πιντόλο. Τον Ίβιτς. Πόσα χρόνια παίζει στην Άρη, κύριε Μινού μου. Πόσα παίζει ο Ίβιτς. Δηλαδή τι περίμενε. Τον έχετε στραγγίξει. Τον έχετε σαν λεμονόκουπα. Τον έχετε στύψει στα φαγητά. Έφυγε. Δεν είναι γι' αυτό είναι ο Ίβιτς. Τι περιμένει δηλαδή. Μόλις θα βγει από τη Θεσσαλονίκη, τι να σου παίξει. Παραπάνω μπορεί να πάει. Μετά. Έχεις σέντρεφόρ τον Μουσλίμοβιτς. Τον έβλεπω να ξεφύγει. Εντάξει δεν είναι ο παλιός που ήρθε. Έφυγε στη φάση εκεί να το κάνει το 1-0, λύγησε. Εκεί τον έχει αφήσει και ένα μέτρο πίσω. Τι σουτάρει αμέσω, πιάνει γόνα τον αδά, κοντρολάρει καλά, βγει όπω έκανε. Μεγάλο σεντρεφόρ, κάνε μεγάλα παιχνιά στην Αταλάντα. Τρομερό παίχτη. Τον βλέπω καλύτερα τώρα και με τον Άρη και προχτέ. Δεν έχει όμω συμπαράσταση. Από εκεί και πέρα τώρα, παίρνει τώρα, πάμε σου χάρη το παίχτη αυτόν από τη Λάρισα, πώ τον πήρα, το φωτάκι. Τώρα Φωτάκι στο Γάλε έπαιζε μείνω τώρα. Σοβαρά παίξει τον Άρη τώρα, στον Μπάουκ τώρα. Τι να κάνει ο Φωτάκι. Γιατί που έχει ο Ολυμπιακός ή άλλες ομάδες που έπαιζαν σε μικρές τώρα, ομάδες. Άστονε, άστο, εκεί τα πάμε τώρα. Μην ασχολείσαι εκεί. Εκεί είναι μουσείο τώρα. Τι μουσείο. Ο Ολυμπιακός ή Ρεάλ Μαντρίτ, Μπαρτζελόνα, άστα τώρα. Μα λοιπόν, όλες τις ομάδες έχει το Φωτάκι. Αν το βάλεις μου το Φωτάκι, ρε ξοδεξιά. Αυτοί δεν παίζανε ο Φωτάκι, ο Μπάρκογκλου, δεν παίζανε στο Γάλε τώρα. Παίξε στον Μπάουκ τώρα, είτε τελάτη τώρα. Τέταρτη θα σας. Κράτα τον. Μας φέρει εμάς. Από την άλλη πλευρά, έχεις έναν παίχτη, το Βεϊρίνια. Έναν παίχτη. Ρε προπονητή, ξύπνα το, πήγαινε με το αύριο ρε μήνου, πιάσε το κεφάλι με γυαλόχαρτο, φτιάχτωνε λίγο το μυαλό του. Ρε παίρνει το Βεϊρίνια, τον βάλεις εξ αριστερά, ρε. Μετά παίρνει το Βεϊρίνια, αφού τι ωραίο υπάρχει, ρε, να παίξεις δίπλα, να παίξεις δίπλα το Βεϊρίνια που είναι στα καλά του, να παίξει δίπλα στο Μουσλίμοβιτς, δίπλα του. Πάνω στο Μαϊστόρο και στο Γκέτζογκ. Να κάνω πάρτι ρε, και πίσω τον Νίβιτς. Και να το γυρίζει με 4-3-4-4-2 με ρόμβο. Ρε. Το γύρισε ο Αντζελότη στη Τζέρσι και χαλάει τον κόσμο. Του έχει διαλύσει όλου. Του έχει διαλύσει εκεί, μόσαστε. Τι μετά είναι κερδάει η ομάδα, λε και πάει χτύπα ξύλο σε κηδεία ο Σάντο. Χάνει η ομάδα. Άσε ρε τώρα, πήγαινε στην Πόρτο ρε και άσε ρε. Πήγαινε στη Μασαχουσέτη αντιδιαλύστη. Τι ασχολείστε, δεν βλέπει ο άνθρωπος. 4-3-3 το προβλέψιμο. Τον Κοτσιανικούλη μετά. Τον πληρώνει στον Κοτσιανικούλη 1-200. Για να βγει ρε αυτός ο παίχτης ρε παιδιά, 1-15 ύψος. Πρέπει να είναι Παρίδης. Το θυμάστε τον Παρίδη. Άμα βγει Παρίδης η μέση θα παίξει. Τι να τον κάνεις, κοντός ο Βεϊρίνια, κοντός και αυτός, μόνος ο Μουβλίμοβιτς. Τι τέλει, δεν βγαίνεις από τη μέση και μπροστά. Μπιτόλο Γκαρσία, ο Μίνου τους περνάει στην ταχύτητα. Τους περνάει ο Μίνου. Άμα τον τριπλάρει πάει. Δεν μπορείτε να πάτε τρίτη, δεύτερη, ξεχάστε τα. Αμαρτία το Θεό. Πάρτε ρε κανένα γρήγορο παίχτη. Πάρτε ένα σέντρεφορ γρήγορο. Τον Μπακαγιώκο περνάτε πέσει. Έκανα γκολ με τα γυάλα. Λοιπόν, δεν είναι κυνηγή αυτή για τον Πάο, παιδιά. Δεν μπορεί να το χωνέψετε. Άρα δεν είναι κυνηγή. Ο Παπάζογλου, κύριε Αλέφαντε. Για να κάνει κύριε Παπάζογλου. Τον Παπάζογλου αύριο. Αύριο τον Παπάζογλου, κύριε Μίνο. Σου κάνω πρόβλεψη. Έχει και τα χρήματα. Σου κάνω πρόβλεψη. Σου κάνω πρόβλεψη. Ναι. Αύριο χτίζουν μια πολυκατοικία στο Μαρούσι. Ακούς? Ναι. Στο Μαρούσι. Ναι. Αλλά με την παλιά σχολή, με τα μπετά. Ναι. Στείλ τον για μεροκάματα να οικονομήσει. Για στην μπάλα πες του. Για ποιο στα μπετά. Στα μπετά.
Άντε! Δηλαδή, άντε! Σεντρεφόρ στον ΠΑΟΚ! Σεντρεφόρ στον ΠΑΟΚ αυτός! Όλους τους παίκτες τους έχετε ισοπεδώσει! Όλους! Τι να τους κάνω, αν τους έχω, αν τους βλέπω! Μα είναι δυνατόν! Γιατί σου ισοπαίδωσα το Βεϊρίνια, σου ισοπαίδωσα το Μουσλίμοβιτς! Και όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, αλλά και για τον Παναθηναϊκό μίλησατε! Αλλά γιατί ο Παναθηναϊκός δεν κάνουν αυτοί παίχτε. Ο κορμός εθνικής ομάδας. Τους το έλεγα από πέρσι. Από πέρσι, από πέρσι σας έλεγα. Σας έλεγα για τον Χριστοδηλόπουλο. Για τον Χριστοδηλόπουλο. Σας έλεγα για τον Μελίση. Πήγαν στη Λάρισα. Εκεί καλή.